Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνέντευξη θέλαμε να την κάνουμε περίπου 2 εβδομάδες πριν, αλλά όπως λέμε στην Ελλάδα, κάλλιο αργά παρά ποτέ, και θέλω να δώσω πάσα σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που ξέρω ότι εξακολουθεί και αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και η αλήθεια είναι, θα το μεταφέρω τώρα στον αέρα, εκτός αέρα δεν του το είπα, ότι είδα στα social media αρκετούς φίλους του Ηρακλή να ασχολούνται και με τη δική του επιτυχία. Ο λόγος για τον Βλάντα Μιλόγεβιτς που πανηγύρισε πρόσφατα την πρόκριση με τον Ερυθρό Αστέρα στους ομίλους του Champions League. Καλησπέρα, coach, από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας για εσάς και για τους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί φίλοι του Ηρακλή το σχολίασαν, Facebook κτλ. Γιατί δεν σε ξεχνούν και ξέρεις, όταν νιώθεις κάποιον δικό σου να είναι κάπου και να κάνει κάτι, λες, τον ξέρω, είναι δικός μου. Πολλά συγχαρητήρια, τον αγαπάμε. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικά και για σένα, έτσι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Πα σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους τους φίλους και καταρχήν είναι μεγάλη μου χαρά γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που όταν βλέπω ότι ο κόσμος είναι γύρω-γύρω μου πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος τότε και χαρά μου είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και αν είναι και από τους φίλους το πρωί είναι ομάδα μου αγαπημένη είναι σίγουρα είναι ακόμη είναι καρδιά μου είναι πιο μεγάλη. Δέχτηκε συγχαρητήρια όλες αυτές τις μέρες, έτσι, αρκετά, για αυτό που πέτυχες. Πα σίγουρα έχουμε δεχτεί εδώ, αλλά αυτά που πάρα πολύ συγχαρητήρια έχω δεχτεί από την Ελλάδα και από το Κύπρο. Και δεν το περίμενα να το παρακολουθάνε τόσο κοντά, αλλά βλέπω ότι όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει μία σύμπτωση, ξέρεις, στον Ηρακλή, που συνδυάζει και το Champions League. Δηλαδή, δεκάρι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αργότερα ως προπονητής έφτασε στους ομίλους με το ΑΠΟΕΛ του Champions League και πιο μετά έπαιξε και με τη Ρεάλ στους 8. Και για όσους δεν το γνωρίζουμε, βοήθησε ένας φίλος πρόσφατα, και τον ευχαριστώ, να μου πει ότι και ο Βλάντανο Μιλόγεβιτς ξεκίνησε ως δεκάρι και μετά έπαιξε πίσω στον Ηρακλή και αυτός Ναι. πλέον γίνεται σπουδαίος προπονητής στο Champions League. Είναι μια σύμπτωση με δύο σέρβους, έτσι. Εντάξει, είναι όντως είναι αλήθεια. Είναι ότι κάποτε ήμουνα επιθετικό χαφ και φορούσα δεκάρι για πολλά χρόνια και με έχουν επιστρέψει πίσω. Αλλά όντως είναι ότι εντάξει, με τη χαρά που και ο Ιβάν έχει κάνει πάρα πολύ τεράστια επιτυχία με τον Αποέλ. Μπορώ να πω ότι και εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος και τιμή μου είναι ότι ο Ιβάν ήταν και ο προπονητής μου στο ένα διάστημα στον Ηρακλή και φαινόταν ότι θα γίνει ένας σπουδαίος προπονητής που έχει και αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα τότε να περάσει τους ομίλους εμένα μου έχει μείνει μόνο να περάσω και εγώ ομίλους και έτσι να πάω χέρι-χέρι με τον Ιβάν. Ελπίζω ότι και αυτά τα γίνονται. Και έφτασε μέχρι τους 8, μακάρι να τον Ναι, αυτό ακολουθήσεις. ήθελα, να περάσω ομίλους και να το ακολουθήσω, έτσι, τουλάχιστον έτσι να πάμε χέρι-χέρι. Η Σερβία είναι κοινό, το Champions League είναι κοινό. Δύο σπουδαίοι προπονητές, είσαι και εσύ πλέον στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η κοινή σας αγάπη για τον Ηρακλή φέρνει και μια στεναχώρια βέβαια, γιατί η ομάδα είναι στην δεύτερη εθνική. Έχει ενισχυθεί πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, Βλάντα, αν είχες το χρόνο να ενημερωθείς, να μάθεις νέα από Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή. Πα κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τελευταίο δεν έχω μάθει, παρακολουθώ σίγουρα τον Ηρακλή. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία την ελλαδική έχει πάρα πολύ αδικήσει τον Ηρακλή. 2 φορές έχει κάνει υποβιασμό χωρίς λόγος. Ας τα πούμε γιατί αυτά τα οικονομικά αν γινόταν έτσι σίγουρα έπρεπε και άλλες ομάδες, αλλά εντάξει, τα λέμε ότι ο νόμος δεν ισχύει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή πάντα είναι ισχυρή, αδύνατη είναι αδύνατη, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό δεν ξέρω. Μπορεί και γι' αυτό ο Ηρακλής είναι αγαπημένη μου ομάδα, γιατί Έχει πάντα μάθει τα είναι δύσκολα, ε. έχει στα δύσκολα και σίγουρα είναι ότι καμία φορά και πιο μεγάλη αγάπη και πίστη είναι σε αυτές τις ομάδες. Σε ομάδες που παλεύουν, που δεν έχουν μάθει Αγωνίζονται, σε παλεύουν, επιτυχίες. Ναι. γιατί ναι, εγώ δεν το ξέρω. Το διάστημα πολύ λίγο ότι η Ηρακλής ήταν έτσι σταθερός, πάντα είχε τα προβλήματα
χίλια προβλήματα, ας το πούμε, ή μπορεί να είναι οικονομικά ή διοικητικά, ξέρω εγώ, αγωνιστικά, αλλά είναι μια ομάδα όμως είναι, που είναι σίγουρα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Παρ' όλα αυτά βρίσκει τον τρόπο κάθε φορά, Βλάνταν, και εδώ θέλω το σχόλιο σου, να τα ξεπερνά, να ξαναγίνεται δυνατός. Είδαμε από την Τρίτη Εθνική κατευθείαν ανέβηκε στη Β, κανείς δεν το περίμενε, και τώρα πάει να κάνει πάλι πρωταθλητισμό, έχει ενισχυθεί, απέκτησε και ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, τον Περόνε, τον Κλέιτον και άλλα παιδιά που έχουν εμπειρία από τη Super League και πλέον γίνεται πρώτο φαβόρι για άνοδο στη Super League. Πα κοιτάξτε να δείτε αυτό που είναι γεγονός. Ναι, μπορώ να πω ότι όλοι οι παίκτες που παίξαν στον Ηρακλή και έχουν φύγει περιμένουν πώς και πώς να γυρίσουν πίσω. Ναι. Και σίγουρα αυτά τα παιδιά που εντάξει, δεν έχουν βρει καλή κατάσταση στον Ηρακλή, αλλά φαίνεται ότι γυρνάνε όπως είναι Περόνε και που είναι μεγάλη προσωπικότητα και πάλι είναι τα βοηθήσει την ομάδα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στη θέση στη Super League σίγουρα όχι διεκδίκη, είναι σίγουρη θέση για τον Ηρακλή του χρόνου και νομίζω ότι ο Super League της Ελλάδας είναι μόνο λείπει ένα κομμάτι του puzzle. Αυτό είναι τον Ηρακλή και ελπίζω ότι του χρόνου και η Ηρακλής να είναι στα μεγάλα σαλόνια. Είμαι σίγουρος 100%. Είπες για μεγάλα σαλόνια και βλέποντας τον όμιλο στον οποίο θα είσαι ως προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, πολλοί σε ζηλεύουν. Θα πας στο Άμφιλ, θα πας στο Παρίσι, θα πας στην Νάπολη. Πώς την είδες την κλήρωση, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Πα κοιτάξτε να δείτε, εγώ ποτέ δεν έχω ψάχνει ούτε περίμενα την κλήρωση. Εγώ τον ήξερα μόνο που ότι θα παίξουμε τη Salzburg, ήμουν σίγουρος και αυτό έχω μόνο πετύχει. Είμαι πάρα πολύ κακός στα προγνωτικά, αλλά να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Έχω μάθει τους παίκτες μου, δεν μας ενδιαφέρει αντίπαλος, σεβόμαστε σίγουρα. Μπήκαμε στους 32 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι σίγουρα από αυτές 32 ομάδες, σίγουρα 30 ομάδες. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι 30 ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωταθλητισμό, δηλαδή για το τρόπαιο της Champions League. Ναι. Αν είναι όλες είναι τεράστιες ομάδες με μεγάλα budget, με τεράστια ιστορία. Αλλά εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να το καταλάβετε ότι είναι μεγάλο ενθουσιασμό εδώ γίνεται εδώ στη Βελεγράδη. Σήμερα είναι σε 3 ώρες, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Είναι sold out σε 3 ώρες, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι, κανείς δεν το περίμενε. Και είναι γεγονός ότι αν είχαμε άλλα 3-4 γήπεδα, όλα τα ήταν πουλημένα σίγουρα σε μία μέρα. Φαντάζομαι και τι γίνεται και με σένα ως προπονητή, έτσι, τι αποθέωση έχεις γνωρίσει και από τον κόσμο, γιατί είναι μεγάλες στιγμές τώρα για την ομάδα σου στον Όμιλο. Σίγουρα, το ξέρετε πώς είναι στα Βαλκάνια ότι είμαστε πάρα πολύ υπερβολικοί καμία φορά. Εντάξει, είναι σίγουρα είναι ότι γεγονός ότι είμαι της λατρείας τους φιλάθλους, αλλά εντάξει δεν είμαι εγώ τύπος ότι τέτοιο. Εγώ πάντα θα μείνω και θα είμαι ό,τι και να γίνει. Αυτά σας έχω πει και στην αρχή του συνεντεύσεις, ότι αυτά που μεγάλη χαρά μου είναι ότι τα βλέπω ότι ο φιλάθλος είναι ενθουσιασμένοι, ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι όλη τη Σερβία είναι, μπορώ να πω ότι αναπνέει με άλλο τρόπο. Γιατί 26 χρόνια από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας έχει πάρει πρωτάθλημα και το ξέρετε τι έχει περάσει λόγω του πολέμου, χίλια άλλα τα πράγματα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και μόνο το γεγονός ότι πριν 4 χρόνια η UEFA έχει αποβάλει την Ερυθρό Αστέρα από το Champions League από στην αρχή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει την άδεια για τη χίλια άλλα τα προβλήματα και μετά 4 χρόνια βρισκόμαστε στους ομίλους, καταλαβαίνετε πόσο είναι μεγάλη χαρά το φιλάθλου. Γιατί κακά τα ψέματα και η Ερυθρό Αστέρα είναι μια τεράστια ομάδα στα Βαλκάνια, με τεράστια ιστορία, με τεράστιο κόσμο, απίστευτο κόσμο, που απλά ήταν κοιμισμένος γιατί λόγω τα προβλήματα που είχαμε, το ξέρετε, τη διάστημα του 90, λόγω όλα αυτά τα γεγονότα, μην τα λέμε τώρα τι έγινε στο παρελθόν. Και όλοι περιμένανε Ερυθρό Αστέρα να βρίσκεται με τα αστέρια, με τις καλύτερες ομάδες και έτσι το όνειρο ζούμε τώρα πραγματικότητα και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε ψηλά.
Ακούγοντας σίγουρα οι φιλαθλοιοπαδοί του Ηρακλή και ξέροντας πόσο αυτό που έλεγα νωρίτερα, Βλάνταν, και εσύ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είστε πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδος που εξακολουθείτε και έχετε συμπάθεια και αγάπη προς τον Ηρακλή, θα ονειρευόμαστε κάποια στιγμή να έρθετε και κατά εδώ, να ζήσετε ανάλογες καταστάσεις. Σίγουρα. Ήταν σούπερ. Εγώ ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι κάποια μέρα σίγουρα θα αναλάβω τον Ηρακλή. Είναι και επιθυμία μου, δεν ξέρω πότε. Αλλά είναι μια ομάδα που όντως έχω περάσει 3 φανταστικά χρόνια. Θεσσαλονίκη την αγαπάω πάρα πολύ. Και ο φιλάθλους είναι που είναι πάντα είναι κοντά στις ομάδες. Δεν ξέρω, έχει κάτι διαφορετικό η Ηρακλής έχει από άλλες ομάδες. Δεν ξέρω, να με ρωτήσει τι έχει, δεν το ξέρω, είναι ανεξήγητο, αλλά Το DNA που κάτι λέμε, το έχει. DNA που μπαίνει μέσα και Το δεν φεύγει DNA, μετά. δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω κάτι είναι διαφορετικό, δεν το ξέρω. Αλλά όντως είναι. Και εντάξει, δεν το ξέρετε. Εμείς είμαστε προπονητές με τη βαλίτσα στο χέρι. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα πάρω το εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να γίνει. Στο εύχομαι ολόψυχα και σου εύχομαι φυσικά και καλή επιτυχία Νομίζω τώρα ότι ναι. στους ομίλους. Όχι, Εύχομαι όχι με πάρα όλες τις πολύ. ομάδες, τα είπαμε εκτός αέρα αυτά, όχι με όλες τις ομάδες. Εντάξει, με τις δύο καλή Εντάξει, επιτυχία σου εύχομαι. κακά τα ψέματα, δεν ξέρω, περάσαν πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα, τους αγαπώ όλους, δεν έχω πρόβλημα με καμία. Δεν πρέπει να αναφερθώ και το Πανιόνιο που εντάξει ήταν πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα μου. Αλλά το ξέρετε okay, ότι είμαι και Σερβοέλληνας, η Ελλάδα είναι πατρίδα μου. Ό,τι αγαπάω Σερβία, αγαπάω και την Ελλάδα. Αυτό το γεγονός που ήταν, πυρκαγιές που ήταν, αυτό είναι φανταστικό. Δεν μπορώ να σας περιγράφω ότι ήταν γεμάτο γήπεδο με τη Σπάρτα Τρνάβα που ομάδα μου, το ξέροντας ότι έχουμε ζητήσει από την UEFA να μας δώσει ένα λεπτό εκεί, γιατί πρέπει να πάρει την άδεια που μας έδωσε να δείτε ένα λεπτό εκεί, ότι να βλέπετε ότι ελληνική σημαία να είναι στον οτόνι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Κάπου ήταν ένα κομμάτι και ένα τερμό χειροκρότημα μετά σαν υποστήριξη των Έλληνων που έχουν τα θύματα που έχουν πάθει στην Αθήνα. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μπορώ να σου πω ότι και τώρα συγκινήθηκα μόνο και μόνο με ελληνικές σημαίες. Και αυτό θέλω να σου πω ότι ήμασταν όχι μόνο αδέλφια, μπορεί και είμαστε λίγο και παραπάνω. Μιας και το αναφέρεις, σήμερα που ανοίγουν τα σχολεία στην Ελλάδα, 11 παιδιά δεν πήγανε και δεν θα πάνε ποτέ από αυτό που μόλις κατέγραψες που έγινε στο μάτι. Κρίμα. Κρίμα Και να είσαι μεγάλο. καλά που το αναφέρεις κιόλας. Σίγουρα είναι. Αυτά είναι γεγονότα ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Ιστορία, αυτά τα πράγματα. Και μόνο αν τιμόμαστε και τα τιμόμαστε αυτά τα πράγματα, ότι μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι και σαν κοινωνία. Γιατί όντως και εδώ στη Σερβία αλλά και στην Ελλάδα λείπει λίγο αγάπη, να είμαστε λίγο πιο κοντά ένας στον άλλον. Γιατί λίγο απομακρυνόμαστε σιγά σιγά και δεν μου αρέσει όλα αυτά. Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να το ταΐζουμε, να τους φυτώσουμε, να είναι πάντα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να το ζήσεις αυτό Να. το όνειρο. Μακάρι να φτάσεις και εκεί που έφτασε και ο Ιβάν πριν λίγα χρόνια με το ΑΠΟΕΛ και να το απολαύσεις όσο περισσότερο γίνεται. Βέβαια, η ευχή σου που λες στον αέρα θα την γράψω εγώ, θα την κρατήσω, το να γίνεις κάποια στιγμή προπονητής του Ηρακλή και όταν γίνεις θα το έχω το ηχητικό για να το ακούσουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα και πολύ αγάπη σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά.